και η οποία ονομάζεται κύριος Λοβέρδος. Ο κύριος Λοβέρδος λοιπόν είχε αυτή την εκπροσώπηση. Δεν χρειάζεται να σας πω με λεπτομέρειες ότι ήμουνα ο πρώτος πολύ και μάλιστα ανώτατη πολιτική και πολιτιακή παράγοντες. Τώρα, όχι τότε. Με συνεχάρισαν γιατί επιτέλους έσυρα τον Βιεννόπουλο στα δικαστήρια. Δεν έγινε μία επιτροπή της Βουλής για αυτό το θέμα. Έγιναν πολλές. Δεν θα το πω εκβιασμό. Θα το πω επιπολαιότητα ή εσκεμμένο ψεύδος. Οπωσδήποτε δεν θα ήθελα να το θεωρήσω ιδιοτέλεια. Να αποσύρουμε τα ένδικα μέσα κατά του Βιεννόπουλου. Μα εξυπηρετεί το δάνειο. Κύριοι και κυρίες, όλες οι εισπράξεις του Ντινάν είχαν εκχωρηθεί στον Βιεννόπουλο. Και ο Βιεννόπουλος, αφού κρατούσε τα δικά του και μετά οι λαϊκοί, τότε μας έδινε και με το σταγονόμετρο ό,τι ήθελε. Και το μπούμε έγινε όταν συνεργαστήκαμε, μάλλον συμπράξαμε, όπως ενδεχομένως είδατε ότι μας επιτρέπει το καταστατικό μας, για να αναπτύξουμε, όχι να δημιουργήσουμε, μια κλινική με ευτυχή με το ιατρικό κέντρο. Τα διαβάσατε, με φώναξε ή τους διώχνεις ή θα σε λιώσω ή οτιδήποτε. Βρίσκομαι στον κύριο Αβραμόπουλο, πάω προς πίσω, αλλά νομίζω πως έχει ενδιαφέρον. Λέει, έλα να συζητήσουμε τι θα γίνει, να πούμε. Μόνοι, μόνοι. Θα είναι και ο Βιεννόπουλος, όχι, δεν το ξέρω. Και μετά από 10 λεφτά που καθόμαστε, μπαίνει μέσα ένα πουρο συνοδευόμενο από τον κύριο Βιεννόπουλο και λέει, Δημήτρη μου, Ανδρέα, Ανδρέας είμαι εγώ. Και ο Βιεννόπουλος. Και εκεί πέρα, για να χρησιμοποιήσω την χίδη φράση της νεολαίας, τα έπαιξα. Το ίδιο γινόταν και με τον κύριο Λοβέρδο. Προσπάθησα να έρθω σε επαφή με τον τότε πρωθυπουργό. Τον κύριο Σαμαρά. Πράγματι, όταν έγινε πρωθυπουργός, τον συνεχάρη, δεύτερη φορά που δεν βγήκε τηλέφωνο, μου στέλνει κάποιον κύριο Μπούρα, διευθυντή του γραφείου του. Επειδή ο πρωθυπουργός δεν μπορεί να βγαίνει, με συγχωρείτε, σε μένα, στον Ντινάν. Ό,τι θελήσει σε μένα. Και πραγματικά κάτι θέλησα. Και να σας πω, τρώγαμε ένας δημοσιογράφος, ο κύριος Κεδίκογλου και εγώ. Κάπου.
Ο πρωθυπουργός τότε είχε φύγει στο εξωτερικό. Και λέω, δεν πιάνεις τον κύριο Μπούρα να του πεις να διευθετείς τίποτα με τα ταμεία, ξέρω εγώ, κτλ. Μου λέει, θα σου απαντήσω αύριο που θα λείπει και θα έχουμε ώρα να μιλήσουμε. Δεν με παίρνει και τον παίρνω, γιατί ρε Σίμω. Λέει, γιατί ντρέπομαι. Να με παρατήσετε με τον κλέφτη, τον αλήτη και τα λοιπά. Ο κύριος Μπούρας. Εμένα. Και ο κύριος Γεωργιάδης που θα, όταν άκουσα την υπουργοποίησή του, αγαλίασα. Συμφοιτητής της κόρης μου στην αρχαιολογία, από 18 χρονών τον ήξερα, μη συζητάς, μου λέει, θα τα κανονίσουμε. Σενάρια επί σενάριων, και για αυτές τις προσφορές που λέτε εσείς με τον Πλεύρη, και φτάνει ο Πλεύρης και του λέει, υπουργέ, αν περάσεις τέτοιες διευκολύνσεις που θέλουν αυτοί, θα πάμε ειδικό δικαστήριο. Και βεβαίως θα προχώρησε αυτή η ιστορία. Ακούσαμε ένα μεγάλο μέρος, βεβαίως, των όσων κατέθεσε σήμερα.